Καταγεγραμμένα κρούσματα ξεπερνούν τα 31 εκατομμύρια. Οι θάνατοι τις 700.000. Οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων είναι μεγάλες. Η χαμηλή ρυθμή εμβολιασμών, το άνοιγμα της καπιταλιστικής οικονομίας με τα πρωτόκολλα λάστιχο των ομίλων, χωρίς προληπτικά μέτρα και με σχεδόν διαλυμένα τα δημόσια συστήματα υγείας, διαιωνίζουν τους κινδύνους για τους λαούς, απομακρύνουν την επίτευξη της ανοσίας. Εμβόλια και φάρμακα από επιτεύγματα της επιστήμης και της ανθρώπινης εργασίας μετατρέπονται σε χρυσοφόρα εμπορεύματα. Γίνονται αντικείμενα εμπορικών πολέμων και αντιπαραθέσεων μεταξύ φαρμακευτικών και καπιταλιστικών κρατών για τον έλεγχο της ανταγωνιστικής αγοράς που η Ευρωπαϊκή Ένωση έσπευσε να πρημοδοτήσει υπογράφοντας συμβάσεις και κρατώντας τους όρους τους κρυφούς. Την ώρα μάλιστα που χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακρατούν εκατομμύρια εμβόλια, μόλις το 0,2% έχει εμβολιαστεί στις λεγόμενες φτωχές χώρες. Για να προστατευτεί η υγεία, η ζωή των λαών, απαιτείται εμβόλιο και φάρμακο να μην είναι εμπορεύματα. Απαιτείται πλήρης κατάργηση της πατέντας χωρίς αποζημίωση. Κρατική κοινωνικοποιημένη βιομηχανία φαρμάκου, διεθνή συνεργασία για την έρευνα και παραγωγή, χωρίς τους φραγμούς της καπιταλιστικής κερδοφορίας στην αξιοποίηση όλων των ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμάκων.